πάμε να δούμε ο Σπύρος Σιγούρος ποιον έχει δίπλα του. Είναι αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μάρθα Καραγιάννη, στη δική μας Μάρθα, στη Μάρθα όλων. Έλα Σπύρο μου. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, από το πρώτο κινητήριο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο, όπως είπες και εσύ, εδώ σε πολύ λίγη ώρα, στην αγαπημένη τους Μάρθα, από φίλους και συναδέλφους. Ένα τελευταίο αντίο δύσκολο, κυρίως για την Ντόρα Δούμα, που την είδαμε πριν από λίγη ώρα να έρχεται εδώ στο πρώτο κινητήριο Αθηνών, υποβασταζόμενη από τον Δημήτρη Σούρα και την Ελένη Σούρα, και με το που ήρθε να περνάει μέσα ακριβώς δίπλα στην αγαπημένη της Μάρθα. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η τελετή αποχαιρετισμού στην αίθουσα που τελούνται οι πολιτικές κηδείες, καθώς επιθυμία της αξέχασης ηθοποιού που έλαμψε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν να αποτεφρωθεί όπως γνωρίζουμε. Θα ήθελα πριν σου πω περισσότερες λεπτομέρειες για το τελετουργικό να δώσουμε το μικρόφωνο στην κυρία Αναφόνσου και να μας μιλήσει για την αγαπημένη της Μάρθα Καραγιάννη με την οποία συμπορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλημέρα. Αγαπημένη μου Άννα. Τι να πω για τη Μάρθα. Όταν χάνω κάποιον πολύ δικό μου, μου είναι αδυνατό να μιλήσω. Με τη Μάρθα το μόνο μπορώ να σου πω ότι ξεκινήσαμε μαζί, πηγαίναμε στην ίδια σχολή. Την ξέρω πολλά χρόνια, μιλάγαμε πολύ και όταν σκέφτηκα να κάνω το σπίτι του οποίου ήταν η πρώτη που ήταν στο Συμβούλιο. Δεν έχω να σου πω τίποτα, αλλά είναι τόσο μεγάλη η στενοχώρια μου που δεν μπορώ να μιλάω. Να είστε καλά. Πάντως, κυρία Φόνσου, να πούμε ότι τα χρήματα και να πούμε όσοι δεν αντιστεφάνουν, τα χρήματα να δοθούν στο σπίτι του ηθοποιού, ζήτησε η Μάρθα Καραγιάννη μέσω της Ντόρας Δούμα, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το είχε προπεί και ουσιαστικά έγινε κιόλας. Τώρα, δεν ξέρω αν ο Σπύρος μας ακούει, πάντως είδαμε Στεφάνια από την Μέρη Χρονοπούλου Ρούλα μου. Από τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, από την Κάτια Βανδουλάκη, η Μέρη Χρονοπούλου την αποχαιρετά έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο λέγοντας ότι θα της λείψει πολύ. Εδώ βλέπουμε το Στεφάνι από την Ζωζό Σαμπουτζάκη, της Κάτιας Αδουλάκη που εύχεται καλό ταξίδι στην αγαπημένη της Μάρθα. Βλέπουμε αρκετά Στεφάνια. Είναι, Ζήνα, κάτι που, ξέρεις, όταν βλέπεις το τι γράφει ο καθένας για να αποχαιρετήσει τη φίλη του, τη Μάρθα, τη συνάδελφό του κτλ. Μέσα σε τρεις λέξεις πολλές φορές γράφουν αυτό που νιώθει ο καθένας. Αυτό που παρατήρησα έτσι βλέποντας και λίγο νωρίτερα, Ζήνα, εδώ βλέπουμε και από τις Μέρη Χρονοπούλου, θα σε θυμάμαι για πάντα. Είναι γυναίκες οι οποίες πορεύτηκαν μαζί. Ξεκίνησαν από νεαρά κορίτσια. Εμείς τις λατρέψαμε μέσα από τις ταινίες τους. Και τώρα η μία έρχεται μετά την άλλη να αποχαιρετήσουν τη Μάρθα Καραγιάννη. Είδα ότι πάνω στην... Αυτή τη στιγμή, δώστε μου λίγο εικόνα, βλέπω την Ζωζό Σαπουτζάκη που έφτασε στην κηδεία. Καταλαβαίνω ότι είμαστε ζωντανά. Είμαστε ζωντανά συνάδελφοι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε με την Ζωζό Σαπουτζάκη, μια πολύ καλή φίλη, επιστήθεια. Κυρία Σαπουτζάκη, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Κυρία Σαπουτζάκη, θέλω να μου πείτε τι ήταν η Μάρθα Καραγιάννη για εσάς. Πάντα η Μάρθα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για εσάς. Είχαμε και ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο στην εκπομπή από τη γιορτή της, όπου τραγουδήσατε, χορέψατε, ζήσατε. Τι έχετε να θυμάστε από τη Μάρθα, για τη Μάρθα Καραγιάννη? Και τι δεν έχω να θυμάμαι? Όνειρα. Κάναμε όνειρα. Όνειρα μαζί. Καθόμαστε, τρώγαμε και ονειρευόμαστε. Με γέλασε όμως. Με γέλασε γιατί έφυγε μόνη. Πότε ήταν η τελευταία φορά? Ποιο όνειρα δεν εκπληρώσατε? Τα όνειρα μας δεν τελειώνουν ποτέ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε, κυρία Σαπουτζάκη? Και τι είπατε τη τελευταία φορά που μιλήσατε? Δεν μπορούσε να μου μιλήσει καλά. Ήταν στο κρεβάτι ξαπλωμένη. Τι σας είπε, τι μπορούσε να σας πει? Χαιρότανε και μου σφίγγε το χέρι. Τι ήταν αυτό που σας έδαινε με τη Μάρθα Καραγιάννη τελικά? Γιατί ήσασταν δυο πολύ ωραίες γυναίκες, δυο δυναμικές προσωπικότητες, δύο γυναίκες μύθοι αυτή τη στιγμή, ζωντανή μύθοι ήσασταν εσείς στον ελληνικό κινηματογράφο. Τι ήταν αυτό που σήμαινε για εσάς? Δεν άκουσα.
Είχα συγγνωρίσατε τον ελληνικό κινηματογράφο από κοντά, όπως η Μάρθα Καραγιάννη. Θέλετε να μας πείτε τι θυμάστε? Η Μάρθα γύρισε πολλές ταινίες. Εγώ επειδή δούλευα στα κέντρα και ξενυχτούσα, δεν μπορούσα να γυρίσω πολλές. Αλλά συναντηθήκαμε με τη Μάρθα. Αγαπιόμαστε με τη Μάρθα. Κάναμε όνειρα με τη Μάρθα. Τρώγαμε και λέγαμε διάφορα πράγματα. Γνωρίζατε τη τελευταία της επιθυμία να αποτεφρωθεί? Γνωρίζατε τη τελευταία της επιθυμία? Να το πω. Να με περιμένει. Κυρία Σαπουτζάκη, γνωρίζατε γιατί η τελευταία της επιθυμία να αποτεφρωθεί? Γνωρίζατε ότι η τελευταία της επιθυμία ήταν να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπίσουν στη θάλασσα? Ξέρω ότι ήσασταν γυναίκες που εμπιστευόσασταν, εκμυστηρευόσασταν τα μυστικά η μία της άλλης. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά αυτό το έκανα κι εγώ. Σχέδιο για μένα, ναι. Όταν κάποια στιγμή φύγω, να με πετάξω στη θάλασσα στην Κινέτα. Τι θα θυμόσαστε από τη Μάρθα Καραγιάννη, κυρία Σαμπουτζάκη? Πολλά πράγματα, πολλά παιδιά. Γράψατε, έφυγε γνωρίς, χωρίς να προλάβω το πόσο σ' αγαπώ. Ναι, γιατί ήθελα να της το ξαναπώ, να τα ακούσει καλά. Γι' αυτό. Μην κουράζουμε άλλο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ βλέπουμε και τον ντοκουμέντο. Να το δούμε λίγο, αγαπητό Κοντρόλ, γιατί πάντα και εγώ όσες φορές βρέθηκα και στο σπίτι του Δημήτρη Σούρα με την Ελένη, τη σύζυγό του, και ήταν πάντα και η Ζωζό Σαπουτζάκη, πάντα γλεντούσαν μαζί, πάντα χόρευαν μαζί, και πάντα η Ζωζό Σαπουτζάκη σηκωνόταν όρθια και την χειροκροτούσε η Μάρθα Καραγιάννη. Και όταν κάποια στιγμή είχαμε πάει μαζί και στην Πίτσα Παπαδοπούλου με το Στράτο Διονυσίου, πάλι είχαμε σηκωθεί, είχαμε χορέψει, και εγώ είχα σηκωθεί, είχα χορέψει, και η Μάρθα Καραγιάννη χτυπούσε παλαμάκια. Και η Ζωζό Σαπουτζάκη βέβαια είχε πάρει το μικρόφωνο από την Πίτσα Παπαδοπούλου. Γενικώς γλεντούσαν πολύ μαζί. Να δούμε τι δήλωσαν νωρίτερα στο Σπύρο Σιγούρο και στην Κατερίνα Σουλιώτη, τόσο ο Δημήτρης Σούρας όσο και η Ντόρα Δούμα και η κόρη του Δημήτρη Σούρα. Παρακαλώ. Κυρία Δούμα, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ήσασταν 50 χρόνια επιστήθεια φίλη και συγκάτοικός της. Παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω. Παιδιά, η μέρα είναι της Μάρθας σήμερα. Λοιπόν, εσείς ήρθατε εδώ για τη Μάρθα την Καραγιάννη, τη Μάρθα σας. Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω τη Μαρθούλα μου, τη δικιά μου Μάρθα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη, λατρεμένη, μοναδική, η Μάρθα θα είναι πάντα κοντά μας. Είμαστε συγκλονισμένοι, η μέρα είναι δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Συνέβησαν χιλιάδες πράγματα. Η τελευταία της επιθυμία θα γίνει, η αποτέφρωση θα γίνει. Στα καλά του καθημένου προέκυψε θέμα ποιος θα υπογράψει από τους συγγενείς. Ποιος συγγενείς, ρε παιδιά? Δεν υπήρχαν οι συγγενείς. Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Είχε μιλήσει για την ελευθερία του πνεύματός της. Σίγουρα θα είχε εμπιστευτεί σε εσάς, στην Ντόρα και στη σύζυγό σας, την τελευταία της επιθυμία. Ποια ήταν? Η τελευταία επιθυμία είναι μετά την αποτέφρωση η στάχτη να διαλυθεί. Θα πάει στη θάλασσα. Με στενοχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι στα καλά του καθουμένου, ενώ μιλούσαμε μια Κυριακή, πέθανε στο τηλέφωνο. Από τις σημαντικότερες γυναίκες στη ζωή μου, του πατέρα μου κολλητή, η καλύτερη καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει, πολύ καλή γυναίκα, καλόψυχη, με μεγάλη καρδιά, μεγάλο πείσμα. Θα μας λείψει σε όλους, ήδη μας λείπει. Είχε έναν υπέροχο αυθορμητισμό, με τα καλύτερα αστεία. Περνούσαμε πάντα υπέροχα.